Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα στο YouTube. Να ευχηθώ σε ολόκληρο τον κόσμο καλή εβδομάδα. Για μια ακόμη φορά κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης μίλησε στην ελληνική τηλεόραση για τα θέματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό και κυρίως για τα μέτρα τα οποία ισχύουν και στην πατρίδα μας. Μίλησε σήμερα στην τηλεόραση του Μέγκα. Ο κύριος Ιωαννίδης είπε ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει πάρει πολύ σκληρά μέτρα, από τα σκληρότερα στην Ευρώπη και τον κόσμο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι με βάση αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει να μην είχαμε πολλούς θανάτους, δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι εντελώς διαφορετικό και έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων αναπληθυσμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί σίγουρα πάρα πολλά ερωτηματικά. Σε μια προσπάθεια προσέγγισης που έκανε ο Γιάννης Ιωαννίδης για το πού οφείλεται αυτό, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχει να κάνει με το ότι οι εμβολιασμένοι δεν ελέγχονται, δεν κάνουν δηλαδή rapid test, κυκλοφορούν στην κοινότητα ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα να διασπείρουν τον ιό. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης δηλαδή παραδέχεται εμέσως πλην σαφώς, νομίζω, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν συζητάμε βέβαια για πανδημία ανεμβολίαστων, κάτι που έτσι κι αλλιώς έχει καταρριφθεί και για μια ακόμη φορά καταρρύπτεται με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση του Γιάννη Ιωαννίδη. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε, μεταξύ άλλων δηλαδή, σήμερα στην τηλεόραση του Μέγκα και επανερχόμαστε. Ο πληθυσμός κουράστηκε μετά από 2 χρόνια και θα πρέπει να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας. Άρα δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον ο οποίος θέλει να ξαναζήσει κανονικά. Απ' την άλλη πλευρά, εξακολουθούμε να έχουμε ένα στέλεχος όπως η Δέλτα και ίσως μας έχετε και η Όμικρον, που είναι πολύ μεταδοτικό. Άρα κρούσματα θα έχουμε πολλά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγουμε. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι οι θάνατοι, είναι οι επιπτώσεις. Και δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε κατορθώσει να συνδυάσουμε, να έχουμε τους υψηλότερους θανάτους με τα υψηλότερα σκορ περιοριστικών μέτρων σε όλη την Ευρώπη. Αν δείτε τους δείχτες της Οξφόρδης, που μετράνε τα περιοριστικά μέτρα σε όλες τις χώρες του κόσμου, από τις 200 χώρες του κόσμου, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση, με μόνο τα νησιά Φίτζη ουσιαστικά και το Λάος να έχουν υψηλότερα σκορ. Και από την πλευρά των θανάτων, η εβδομάδα που πέρασε ήμασταν στις πρώτες 12 χώρες από τις 200, νούμερο 12, σε αριθμό θανάτων ανά πληθυσμό. Νομίζω δυστυχώς ότι έχουμε έναν συνδυασμό μέτρων τα οποία, ενώ διατηρούν αρκετούς περιορισμούς είτε σε κάποια μέρη του πληθυσμού όπως οι ανεμβολίαστοι είτε σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, ταυτόχρονα αφήνουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τελείως ανεξέλεγκτο. Δηλαδή έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις σε συνθήκες μεγάλου συνωστισμού, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε κάποια εργασιακά περιβάλλοντα, σε κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται με πολύ μεγάλο όγκο ατόμων να παρακολουθούν. Ο διαχωρισμός του να μην κάνουν τεστ οι εμβολιασμένοι νομίζω έχει δημιουργήσει μια παρεξήγηση, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε πολύ έντονη διάδοση και διασπορά από ανθρώπους που δεν το ξέρουν ότι είναι εμβολιασμένοι. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, που στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, έχουμε ένα πολύ ενεργό επιδημικό κύμα, και ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα που έχει και ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που είναι ευπαθή και μεγάλες ηλικίες που είναι ανεμβολίαστα, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Δηλαδή φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε αυτό το συνδυασμό μέχρι να τελειώσει η άνοιξη, μέχρι να μπει το καλοκαίρι, μπορεί να πάμε 25.000 νεκρούς για την Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί η Ελλάδα να βρεθεί μέσα στις κορυφαίες θέσεις του πλανήτη σε αριθμό θανάτων ανά πληθυσμό. Φοβάμαι ότι προσπαθούμε να τα πάρουμε όλα και χάνουμε ακόμα και τα πιο ουσιαστικά. Δηλαδή, σαφέστατα, το να προστατεύσουμε τους ανθρώπους άνω των 60, όπως και τους ευπαθείς, είναι μεγάλη προτεραιότητα. Και είναι λάθος κάποιος μέσα σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα να μην εμβολιαστεί. Το ερώτημα είναι πώς το πετυχαίνουμε αυτό. Με το να βάλουμε πρόστιμα, το πρόστιμο των 100 ευρώ, να πιέσουμε προς μια έμεση υποχρεωτικότητα, νομίζω ότι θα έχουμε μία πρόσχερη αύξηση του αριθμού των ατόμων που θα δεχτούν να εμβολιαστούν, γιατί θα νιώσουν κατά κάποιο τρόπο έναν εκβιασμό να το κάνουν. Αλλά πέρα από αυτή την βραχυπρόθεσμη ωφέλεια, σε πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο, φοβάμαι ότι καταστρέφουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στους απλούς πολίτες και στο σύστημα υγείας, στη δημόσια υγεία.
Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί για τη δημόσια υγεία. Ναι. Δηλαδή δεν θα πρέπει να κάνουμε έναν άνθρωπο να νιώσει ότι του κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Ο κύριος Ιωαννίδης, όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι, αναφέρθηκε και στο μέτρο της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού για την ηλικιακή ομάδα των άνω των 60 ετών. Όπως ακούσατε, είπε ότι οι άνω των 60 πρέπει να εμβολιαστούν, ωστόσο το συγκεκριμένο μέτρο οπωσδήποτε δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο και έχει να κάνει με τον κλονισμό της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το σύστημα υγείας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα πρόσθετα, κυρίες και κύριοι, ότι ο κλονισμός της εμπιστοσύνης δεν έχει να κάνει μόνο με το σύστημα υγείας, έχει να κάνει με την κυβέρνηση, έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, αλλά και με την ίδια την κοινωνία. Και όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς, όταν κλονιστεί η εμπιστοσύνη κάποιου προς την κοινωνία γενικότερα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δεδομένο πως θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλα προβλήματα, ενδεχομένως μεγαλύτερα από αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός. Κυρίες και κύριοι, θέλουμε και τη δική σας άποψη, περιμένουμε τα μηνύματά σας και σήμερα εδώ στην Ελεύθερη Πένα. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε like, subscribe για να προσθεθείτε και εσείς στην ομάδα μας. Και βεβαίως πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε για τα καινούργια μας βίντεο. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.